Παιδιά καλημέρα ή καλησπέρα ανάλογα από όταν βλέπετε το βίντεο θα μιλήσω για τις σχέσεις, για το πώς μπορείς να φέρεις μια όμορφη σχέση στη ζωή σου πώς μπορείς να φτιάξεις μια όμορφη σχέση ή και για τα παιδιά τα οποία ήδη είναι σε μια σχέση μόλις κάνανε μια σχέση, είναι χρόνια πώς μπορούν να φτιάξουν τις σχέση τους, πώς μπορούν να εξελιχθούν ή πώς μπορείς να φύγεις από αυτή τη σχέση ευχάριστα να φύγει από αυτή τη σχέση συνειδητά. Γιατί για να θες να φύγεις ή για να έχεις πάρα πολλά προβλήματα, κάτι δεν πάει καλά. Πάρα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα τα παιδιά. Το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολλή πληροφορία, πάρα πολύ γνώση. Επίσης μπορείς να σχολιάσεις κάποιο το βίντεο την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε και αν να, να εκφράσεις. Και υπάρχει ένα κουμπί κοινοποίηση, πατάς, κοινοποίηση, αντιγραφή και το στέλνεις στο βιντεάκι σε όποιο φίλο σου θέλεις, το ανεβάζεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις. Μπορείς να το μοιραστεί με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ίσως να έχει ανάγκη να δει κάτι για να πάρει έμπνευση. Γιατί μέσα από την έμπνευση εξελισσόμαστε, μέσα από την έμπνευση ουσιαστικά αλλάζουμε και δημιουργούμε τις μέρες μας πάρα πολλές φορές. Παίρνουμε δύναμη μέσα από την έμπνευση, κάτι ανεβαστικό το οποίο θα διαβάσουμε, κάτι το οποίο θα μας πυροδοτήσει μέσα μας να δημιουργήσουμε την σημερινή ημέρα συνειδητά με αυτή τη δύναμη την οποία εμείς έχουμε. Γιατί καθημερινά δημιουργείς είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Έτσι δεν είναι. Χρειάζεται να καταλάβουμε πώς δουλεύει η δημιουργία. Δηλαδή ουσιαστικά να καταλάβουμε πώς εμείς δημιουργούμε καθημερινά τη ζωή μας. Μέσα από τις σκέψη και μέσα από το συνέστημά μας. Και πώς χρειάζεται να ξεπεράσουμε τις μνήμες του παρελθόντος. Να τις αφήσουμε εκεί που ανήκουν δηλαδή στο παρελθόν. Και από εδώ και πέρα να χτίσουμε νέες μνήμες και να ζήσουμε με αυτές τις μνήμες τοποθετώντας αυτές τις μνήμες μέσα στο υποσυνείδητο. Και μέσα από τον προγραμματισμό που θα κάνουμε στο υποσυνείδητό μα, ουσιαστικά να αλλάξουμε τη ζωή μα και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μα. Γιατί για να αλλάξει τη ζωή σου, για να αλλάξει τι μνήμε σου, πρέπει να τοποθετήσει τι νέε σου συνήθειε. Τι νέε αυτέ δυνατέ συνήθειε τη δημιουργία, τη υλοποίηση. Έτσι αλλάζει, έτσι δημιουργεί. Και όπω λέω πάρα πολύ συχνά, ξεκίνα να αλλάζεις τις συνήθειές σου και πάρα πολύ γρήγορα θα δεις τα αποτελέσματα στη ζωή σου να έρχονται. Θα δεις τα αποτελέσματα τώρα στη ζωή σου. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνείδησης στον πλανήτη μας, στο γαλαξία μας, στη Γαία μας, στο σύμπαν μας. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη είναι για τη διεύρυνση τη αγάπη στην ανθρωπότητα. Είναι για τη διεύρυνση τη αγάπη μέσα σε μένα και μετά και στου υπόλοιπου ανθρώπου. Ο καθένα το εκφράζει όπω θέλει, το δίνει όπω θέλει. Το δίνει σαν γνώση, το δίνει σαν εμπειρία, το δίνει σαν πράξη και σαν δράση. Μέσα από τη δική του εμπειρία και μέσα από τι δικέ του μνήμε, από τι δικέ του συνήθειε και από αυτά τα οποία έχει περάσει στη ζωή του. Και αυτά τα οποία έχει περάσει, του έχουν δώσει γνώση, του έχουν δώσει δύναμη, του έχουν δώσει εμπειρία και τα τοποθετεί αυτά στη ζωή του και αλλάζει και τα μοιράζει μετά και στου υπόλοιπου ανθρώπου. Αυτό κάνω κι εγώ. Και αυτό κάνουν και εκατομμύρια παιδιά. Είναι εκατομμύρια παιδιά που κάνουν αυτό που βλέπετε αυτή εδώ στη στιγμή. Και να σου πω κάτι, και εσύ μπορεί να το κάνει. Ξεπέρασε την αναβλητικότητα. Ξεπέρασε το φόβο τη έκθεση. Ξεπέρασε το φόβο τη ομιλία. Ξεπέρασε το φόβο της κριτικής. Τι θα πούνε οι άλλοι για εσένα. Ξεπέρασε ουσιαστικά τον εαυτό σου, τον ίδιο σου, τον εαυτό. Ξεπέρασε τα υποσυνείδητα προγράμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί μέσα σου για να αλλάξει. Και αυτά τα υποσυνείδητα προγράμματα, ένα πάρα πολύ δυνατό τρόπο για να τα αλλάξει είναι μέσα από τη συνήθεια. Η δύναμη τη συνήθεια είναι τεράστια. Βάλε τη δύναμη τη συνήθεια και άρχισε να, δουλεύει, να δουλεύει με τη δύναμη τη συνήθεια προ όφελό έτσι θα δεις πόσο έντονη θα είναι η αλλαγή και πως και έντονα θα επηρεάσεις και άλλους ανθρώπους και πως και έντονα θα επηρεάσεις και τον συνάνθρωπό σου, τον άνθρωπο, το, τον σύντροφό σου, τις σχέσεις σου, πως θα τον επηρεάσεις, πως θα τον αλλάξεις, πως αν σε δει να φτιάχνεις βίντεο ή αν σε δει να κάνεις όμορφα πράγματα, αν σε δει να μεταμορφώνεις ουσιαστικά εσωτερικά, πως και αυτός θα πάρει δύναμη από αυτή την αλλαγή την οποία εσύ θα έχεις δημιουργήσει. Πως και αυτός θα πάρει δύναμη από το παράδειγμα που εσύ θα έχεις δώσει. Και το παράδειγμα είναι το παράδειγμα το οποίο αλλάζεις μέσα στο υποσυνείδητό σου. Θε να δημιουργήσει οπότε μια όμορφη σχέση, ξεκίνα εσύ να δημιουργεί μια όμορφη σχέση με τον ίδιο στον εαυτό. Και ίσω μπορεί. Πιθανά. Υπάρχει πιθανότητα. Ξέρεις τι, θα γίνει. Αυτός ο άνθρωπος να σε ακολουθήσει. Μπορεί και να μην σε ακολουθήσει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να, να μην σε ακολουθήσει ο σύντροφός σου, η σχέση σου, η γυναίκα σου, ο άντρα σου. Ποιο ξέρει. Αλλά ξέρεις τι, είναι ένα, μονο, είναι ένα σκαλί. Το αλλάζω εγώ. Και μπορεί να αλλάξει κι άλλο. άλλος. Πιστεύω ότι θα ζηλέψει αυτό το οποίο έχει εσύ δημιουργήσει και θα αλλάξει. Θα ζηλέψει αυτή την καθημερινότητα την οποία εσύ έχει χτίσει και θα αλλάξει. Θα ζηλέψει το πρωί που θα σε βλέπει να κάνει διαλογισμό και θα αλλάξει. Θα σε βλέπει που θα έχει μεταφέρει τον διαλογισμό μέσα στην καθημερινότητά σου και θα αλλάξει. Θα δει πόσο καλό σου κάνει ο διαλογισμό. Είναι ένα παράδειγμα αυτό τώρα. Και σε έχει ουσιαστικά μετασχηματίσει. Έχει μετασχηματίσει την ενέργειά σου και σε έχει κάνει να νιώθει τόσο όμορφα. Να πετά. Να φέρνει την ηρεμία στη ζωή σου όποτε θέλει. Να ξέρει τι θέλει. Να είσαι συνειδητοποιημένο. Να ξέρει τι θέλει από τη ζωή σου. Να ξέρει τι θέλει από τον συνάνθρωπό σου. Ξέρουμε τελικά τι θέλουμε από τη ζωή μα. Ή όλα απλά είναι μέσα στο κεφάλι μα μπερδεμένα. Υπάρχουν εσένα. Επίπεδο υποσυνείδητο, πετάγονται συνεχώ αυτά τα πραγματάκια και δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι θέλουμε. Γνωρίζουμε τι θέλουμε από μια σχέση, πρώτα από τον εαυτό μα, και μετά από τη σχέση, υπάρχει αυτή η επίγνωση, υπάρχει αυτό το επίπεδο τη αυτογνωσία. Θέλω να είμαι σε θυμό, θέλω να είμαι σε εκνευρισμό, θέλω όλα να πηγαίνουν άσχημα. Το πιστεύει ότι όλα αυτά, τα, αυτά που είπα τώρα, σαν παράδειγμα. Υπάρχουν σαν προγραμματισμοί μέσα στο υποσυνείδητό σου γι' αυτό οι σχέσει τι οποίε δημιουργεί είναι σε αυτό το επίπεδο. Στον εκνευρισμό, στο θυμό, στη ζήλια, στο φθόνο, στο φόβο, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το ξέρει ότι όλα αυτά τα προγράμματα είναι μέσα στο υποσυνείδητό σου και λόγω ότι αυτά τα προγράμματα βρίσκονται μέσα στο υποσυνείδητό σου, αυτέ είναι και οι σχέσει τι οποίε κυνηγά και δημιουργεί. Το γνωρίζει και ότι στη ζωή παίρνει αυτό που αξίζει. Και ο σύντροφος που έχεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου είναι αυτός ο σύντροφος που αξίζεις να έχεις. Και ξέρεις τι, έχει έρθει αυτός ο συγκεκριμένος σύντροφος στη ζωή σου για να, για να εξελιχθείς. Τον έφερες εσύ ουσιαστικά, εσύ το μαγνήτησες. Εντάξει, το σύμπαν στο έστειλε, ο Θεός στο, στον έστειλε, στην έστειλε στον έστειλε, αλλά εσύ ουσιαστικά αναζητάς αυτόν τον σύντροφο. Αυτές τις ποιότητες που έχει αυτός το, ο σύντροφος αυτή τη στιγμή. Είτε είναι σε καλό επίπεδο, είτε είναι σε χαμηλό επίπεδο. Εσύ το δημιούργησες. Εσύ έχεις δώσει αυτή την αξία και αυτή η αξία ήρθε στη ζωή σου. Αξίζεις αυτό και αυτό παίρνεις. Αυτή είναι η αξία. That's it. <claps> Τέλος. Δεν <applause> υπάρχει κάτι άλλο. Και ξέρεις τι, όταν καταλάβεις ότι παίρνεις στη ζωή αυτό που αξίζεις, αυτή είναι και η ευθύνη η οποία έχεις πάρει στη ζωή. Είσαι υπεύθυνο για τη ζωή σου. Είσαι υπεύθυνο για την καθημερινή σου δημιουργία. Συνειδητά ή μη συνειδητά. Τελείωσε. Και εφόσον το γνωρίζεις, άλλαξέ το και δημιούργησέ το συνειδητά. Οπότε, για να έρθει ένας όμορφος σύντροφος στη ζωή σου, για να έρθει μια όμορφη σχέση στη ζωή σου, ποια είναι η σχέση που έχεις εσύ με τον ίδιο στον εαυτό. Τι σχέση έχεις. Πώς τα περνάς στην μοναξιά σου ή στη μοναχικότητά σου. Η μοναξιά πώς είναι. Δύσκολη, ε. Η μοναχικότητα όμως. Είναι ωραία. Για δες λίγο αυτά τα πραγματάκια μέσα στη ζωή σου. Είσαι καλά με τον εαυτό σου. Είσαι καλά με τις σκέψεις σου. Είσαι καλά με το υποστηριτό σου. Είσαι καλά με τα συναισθήματά σου. Είσαι καλά με την ηρεμία που φέρνει στη ζωή σου. Ή δεν είσαι καλά και δεν μπορεί να φέρει ηρεμία στη ζωή σου. Γιατί δεν ξέρει πώ να φέρει ηρεμία στη ζωή σου και γιατί δεν σ' αρέσει η ηρεμία στη ζωή σου. Θε να τσακώνεσαι, θε να θυμώνει, θε να υπάρχει ένταση, θε να υπάρχει εκνευρισμό. Ε? Γιατί αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία υποστηρίζει το υποσυνείδητο. Αυτά είναι τα έντονα προγράμματα τα οποία υπάρχουν μέσα εδώ πέρα. Συνειδητοποίησέ το. Και άλλαξε το. Δώσε αξία τελικά στη ζωή σου. Δώσε αξία στο υποσυνείδητό σου και χρησιμοποιήσε το υποσυνείδητό σου με τέτοιο τρόπο για να πάρει τη ζωή στα χέρια σου και να εκτινάξει τη ζωή σου. Να αλλάξει αυτά τα προγράμματα τα οποία θέλει. Και ξέρει τι, αυτά τα προγράμματα θα τα αλλάξει μέσα από την μοναχικότητα και για να αντιληφθεί τι χρειάζεται να αλλάξει. Έτσι θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει μέσα σε μια σχέση ή μάλλον θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Να μην είμαι απόλυτο. Θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε μια σχέση που έχει αυτέ τι ποιότητε. Δύσκολη η αλλαγή μέσα σε μία σχέση όταν υπάρχουν αυτές οι ποιότητε μέσα στη σχέση σε έντονο βαθμό και επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή μας. Βέβαια μπορεί να γίνει και η αλλαγή μέσα στη σχέση μετά από συζήτηση για να αντιληφθεί ότι χρειάζεται να αλλάξει αυτά τα προγράμματα να αντιληφθούν και οι δύο και τα δύο κομμάτια ότι μπορούν, χρειάζεται να αλλάξουν αυτά τα προγράμματα γιατί έχει προγράμματα ο ένας, έχει προγράμματα ο άλλος και υπάρχει τεράστια σύγκρουση Μπορούμε να συμβαδίσουμε σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα. Αλλά μπορούμε να συμβαδίσουμε σε κάποια πράγματα για να φτιάξουμε την ζωή μας, να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Στο επικοινωνιακό κομμάτι μπορούμε. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μπορούμε να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε και να βγάλουμε έξω λίγο αυτά τα προγράμματα του εγώ. Προγραμματάκια του εγώ είναι. Εντάξει. Προγραμματάκια του υποσυνείδητου είναι το εγώ. Εντάξει παιδιά, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς δουλεύει. Προχθές ήμουνα και ήθελα κάτι να ρωτήσω κάποιον γιατί είχα κάποια απορία. Και ξέρεις τι, εκείνη τη στιγμή πολλές φορές πετάγεται το πρόγραμμα του όχι δεν θα το ρωτήσω, το ξέρω και θα το βρω μόνος μου. Απλά λέω ένα παράδειγμα. και θα ρίξω τα μούτρα μου και θα ρωτήσω. Ε, το πρόγραμμα πετάγεται. Ε, πετάει το πρόγραμμα. Δεν θα πέσω εγώ στα μάτια αυτού του ανθρώπου για να ρωτήσω. Ε, ωραίο. Παρατηρήστε το λιγάκι που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και πε, ήρθε αυτό το πρόγραμμα και πε, πετάχτηκε, πέταξε, ήρθε, μου βγήκε μπροστά. Και ξέρει τι Το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή, το κατάλαβα. Έτσι αλλάζει τα προγράμματα. Ένα τρόπο, και μόλι το παρατήρησα και άρχισε να φεύγει αυτή η ενέργεια. Γιατί τα πάντα είναι ενέργεια και τα πάντα μετασχηματίζονται και ο μετασχηματισμό αυτή της ενέργειας πώς έγινε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πήρα, σήκω, πήρα το τηλέφωνο και πήρα τον άνθρωπο αυτόν τον οποίο ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί είχα μια ερώτηση. Κάτι ήθελα να μάθω. Και τον ρώτησα αυτό που ήθελα να μάθω και έβγαλα το πρόγραμμα. Ουσιαστικά έκανα εγκατάσταση νέου προγράμματο. Αλλά όχι με μία φορά. Χρειάζεται να επαναληφθεί και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε αυτό είναι ένα τρόπο για να αλλάξετε τα προγράμματα μέσα σα μέσα από την επανάληψη, μέσα από τη συνειδητοποίηση. Και αν δεν τα έχει συνειδητοποιήσει τα προγράμματα που θε να αλλάξει, κάτσε ο ένα σύντροφο, κάτσε και ο άλλο σύντροφο κάτω, γράψε στο χαρτί. το αυτό που είπα τώρα. Γράψε στο χαρτί. Αυτό το οποίο σου πετάχτηκε. Θυμώνω γιατί δεν μου μιλά καλά. Γράψε ο ένα και γράψε και ο άλλο. Θυμώνω γιατί δεν μου μιλά καλά. Γιατί θυμώνω όταν δεν μου μιλά καλά. Γιατί προφανώ δεν μιλάω και εγώ καλά στον εαυτό μου. Εσωτερικό μου διάλογο δεν είναι όμορφο. Ο εσωτερικό μου διάλογο είναι χαμηλό σε αξία. Και τι κάνει, το συζητάς και μετά το εξελίσσεις. Αν τώρα συνεχιστεί αυτό και δεν υπάρχει αυτή η ευγένεια και πλέον εσύ έχεις γίνει ευγενικό με τον εαυτό σου και δεν σε ενοχλεί αυτή η συμπεριφορά, έχεις αρχίσει, σε αποδέχτηκες και το θεράπευσες και άλλαξες το πρόγραμμα. Τι γίνεται λοιπόν από εκεί και πέρα. Γεια σας και αντίο παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί. Έχω δώσει αξία στη ζωή μου, έχω δώσει αξία στον εαυτό μου. Σε χαιρετώ. Έτσι δεν ναι. Ε? Κάντε αυτές τις ερωτήσεις και απαντήστε και αυτές τις ερωτήσεις μόνοι σας. Και τότε θα έρθει κάτι όμορφο στη ζωή σας. Τότε θα μαγνητήσετε κάτι όμορφο στη ζωή σας. Τότε θα έρθει ένας σύντροφος που σας αξίζει. Θα πάρετε αυτό που αξίζετε. Στη ζωή πάντα παίρνει αυτό που αξίζεις. Ελάτε να εργαστούμε μαζί στα τυχερά παιχνίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι μαζί του κέρδισε 150.000 ευρώ στο λαχείο. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τα προγράμματα για τα τυχερά παιχνίδια. Επανασύνδεση σχέσεων, μεγάλη επιτυχία αν θέλετε να κάνετε επανασύνδεση με τον σύντροφό σα. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου, αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σα με τον σύντροφό σα. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σα με τον εαυτό σα. Απόλυα βάρου, διακοπή καπνίσματο, αθλητικέ επιδόσει, τα πάντα τα προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Θα με βρείτε στο facebook George Κόντις. Θα με βρείτε στο Instagram George Kodis, κάτω Παύλα Coach. Θα με βρείτε στο Facebook Ομάδα συνισάκη Εξέλιξης George Kodis στο Facebook. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε George Kodis στο Facebook επίσης με πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να ξεκινήσετε σήμερα να εργάζεστε. Like και subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, αν σας αρέσει τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Στην περιγραφή το email μου και το κινητό μου με πάρα πολλούς διαλογισμούς. Κάντε αυτούς τους διαλογισμούς δώρο στον εαυτό σας. Σας αγαπάω, είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Σας θέλω την αγάπη μου να είμαστε.